Κύριος Κώστας Συμβαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Παντείο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για την αναμονή σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το να είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο Τούρκος Πρόεδρος και η Τουρκία, ειδικά σε αυτή την περίοδο επί διακυβερνήσεώς του, είναι με ένα ανέκδοτο, αλλά πιάνει αυτό που εμείς λέμε ότι είναι ανέκδοτο, πιάνει σε άλλους ή τον ακούν με προσοχή? Τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι τόσο ποικιλόμορφη διεθνή κοινότητα που υπάρχουν πάρα πολλοί φύλακες. Εκεί που μας ενδιαφέρει, θα έλεγα, σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων και στην προσπάθεια απονομιμοποίηση που κάνει η Τουρκία του ελληνικού, ας το πούμε έτσι, ηθικού πλεονεκτήματος, είναι η Ευρώπη κυρίως. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν μία σειρά από ομάδες, από άτομα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα εντός ή εκτός εισαγωγικών σε αυτού του είδους τις καταγγελίες. Υπάρχουν βεβαίως και τα συμφέροντα των κρατών τα οποία... Άρα οι δίκοα ότα υπάρχουν, κύριε καθηγητά. Βεβαίως υπάρχουν, και το ξέρουμε βεβαίως. Και σε αυτό ποντάρει ο πρόεδρος Ερντογάν. Βεβαίως τα ίδια αυτά τα ευήκοα όντα ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι αυτός που εκπέμπει το μήνυμα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή διάφορες ΜΚΟ, οι διάφοροι δικαιωματιστές, όπως έχουμε μάθει να τους ονομάζουμε, στην Ευρώπη κυρίως, είναι έτοιμοι και έτοιμες να συμμεριστούν κάποιες από αυτές τις καταγγελίες, αλλά στο επίπεδο της σκληρής πολιτικής, στο επίπεδο των εθνικών συμφερόντων των κρατών, κυρίως των ευρωπαϊκών, η απήχηση του Προέδρου Ερντογάν είναι σχεδόν μηδενική. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βρήκε το πεδίο, το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να εκδικηθεί τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη για την ομιλία του στο Κογκρέσο. Μια πρώτη ανάγνωση. Τι άλλο έχει, κύριε Υφαντή, από κάτω αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι ένα βήμα το οποίο το περίμενε πώς και πώς ο πρόεδρος Ερντογάν για να αναδείξει, αν διαβάσει κανείς την σχεδόν 11 σελίδων ομιλία του Προέδρου, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι για να δείξει το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η Τουρκία, για να καταγγείλει για μία ακόμη φορά ότι η δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι άδικη και ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος των 5 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πολύ θα ήθελε να δει την Τουρκία να είναι ένα από αυτά τα μόνιμα μέλη. Και βεβαίως η μόνη χώρα την οποία ονομαστικά έτσι, κατήγγειλε, να το πω έτσι, είναι η Ελλάδα. Άρα εξυπηρέτησε την γνωστή τουρκική στρατηγική, από τη μία να αναδεικνύει τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της Τουρκίας όπως αυτός τον αντιλαμβάνεται και η ελίτ του ΑΚΕΠΕ, και από την άλλη πλευρά να καταγγείλει την Ελλάδα για μια σειρά από ζητήματα. Απλώς να επισημάνω εδώ πέρα ότι δεν έβαλε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, αν κάτι λέει αυτό. Ναι. Ωραία. Βεβαίως το έχει βάλει επισήμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ωραία. Αφήστε το λίγο στην άκρη αυτό, σωστά, αλλά να πιάσουμε μια άλλη παράμετρο η οποία έτσι τίθεται αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν κυοφορείται, τι κυοφορείται, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το ότι η Ελλάδα φτάνει στο σημείο να μας συγκρίνει με την Ουκρανία και δεδομένη στη συμπλεύσεώς του όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και περισσότερο με τη Ρωσία, τουλάχιστον ως προς την εικόνα. Εσείς θα μας πείτε αν πράγματι αυτό έχει βάθος, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Ναι, έχει βάθος. Ενώ η σύμπλευση με τη Ρωσία. Μήπως στείνεται και ένα πιο άλλο, έτσι, μια άλλη εικόνα, το ότι να ορίστε, να γιατί επιχειρούμε αναθεώρηση της ιστορίας. Ότι να ποιος είναι ο ταραξίας της περιοχής, να ποιο είναι το επικίνδυνο κράτος που θέλει να μας επιτεθεί. Αυτοί είναι οι Έλληνες, οι οποίοι είναι υποχείριο των μεγάλων δυνάμεων. Να εκεί η Αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, να η Ευρώπη, να από εδώ τους βάζουν οι Γάλλοι να μας πολεμήσουν. Στο τέλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Βεβαίως είναι ένα πολύ ρηχό, επιφανειακό και χωρίς περιεχόμενο επιχείρημα, εκτός από εκείνη τη διάσταση της σύμπλευση, συνεργασία, εξάρτηση, αν θέλετε, ή αλληλοεξάρτηση από τη Ρωσία. Εκεί αυτοί οι ρωσοτουρκικές σχέσεις έχουν πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο σε μία σειρά από μέτωπα. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα ήθελε πάρα πολύ να δει τη Ρωσία να παρεμβαίνει περισσότερο δυναμικά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προς το παρόν αυτό δεν φαίνεται, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά κοιτάξτε,
Είναι σαφές ότι το επιχείρημα ή η σύγκριση της Ελλάδος με την Ουκρανία, εκτός του ότι είναι ανιστόρητη, δεν προσφέρει και κανένα ουσιαστικό όφελος στον πρόεδρο Ερντογάν επικοινωνιακό ή στρατηγικό σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας. Βεβαίως στο εσωτερικό της χώρας αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η συνομιλία του, ο διάλογός του με το εκλογικό σώμα είναι μια άλλη τελείως ιστορία. Κοιτάξτε, είναι στιγμές που εγώ τουλάχιστον αναρωτιέμαι εάν ο ορθολογισμός έχει εγκαταλείψει τελείως την τουρκική ηγεσία. Και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν τέτοια σημάδια, ότι η ανάγνωση της πραγματικότητας από την πλευρά Ερντογάν είναι τελείως εκτός λογικής. Ναι. Προχθές την Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή μας έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο για εμάς που τη διαβάζουμε. Φιλοξένησε σε τρεις σελίδες απόψεις 11 αναλυτών. Βέβαια, περισσότεροι εκ των οποίων Τούρκοι. Τούρκοι. Βέβαια, θέλω να πω, δεν καταλήγουν κάπου, αλλά προσφέρουν αφορμές για συζήτηση. Γιατί δεν μπορείς, πραγματικά δεν είναι κανείς μες στο μυαλό του Προέδρου Ερντογάν. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο διαπιστώσεων καταγραφικά είδαμε μερικά πράγματα. Το διαβάσατε το τρισέλιδο. Βεβαίως. Η αίσθηση που σας αφήνει εσάς ποια είναι, κύριε Φαντή, αφού είδατε τις απόψεις όλες, αν μπορούν να διατυπωθούν μέσα σε δύο γραμμές? Είναι εύκολο? Κοιτάξτε, είναι ότι όλοι σχεδόν χωρίς εξαίρεση διαπιστώνουν ένα εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο. Όλοι σχεδόν χωρίς εξαίρεση... Πολιτικό αδιέξοδο του κυρίου Ερντογάν, έτσι. Του κυρίου Ερντογάν, αλλά την ίδια στιγμή και δεν με μια επίσης αδιέξοδη αντιπολίτευση ταυτόχρονα, έτσι. Η οποία δεν έχει ορίσει ακόμη ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γιατί αν πάει με τον αρχηγό του ΤΖΕΧΑΠΕ, τον παίζει 100-0. Αυτή είναι... Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά τι να σας πω. Έτσι. Όχι, δεν διαφωνώ, παρόλο που οι δημοσκοπήσεις ακόμα τον δείχνουν τώρα να χάνει και από τον κύριο Κυριστάρου. Ναι. Λοιπόν, το οποίο αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά το άλλο σημείο στο οποίο σχεδόν όλοι συγκλίνουν οι αναλυτές είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να τον ξεγράψουμε. Είναι μεγάλα τα αδιέξοδα, τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά ακόμη. Σε κάτι όμως το τελευταίο που συμφωνούν όλοι και το οποίο αφορά εμάς είναι ότι με τον εθνικισμό των Τούρκων δεν μπορούμε να ξεμπερδέψουμε. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ο εθνικισμός του Ερντογάν, είναι εθνικισμός όλων του πολιτικού σκηνικού. Ακριβώς. Και μάλιστα σε μια συγκυρία η οποία είναι γεμάτη συμβολισμούς το 22 και το 23 του χρόνου. Μάλιστα. Του χρόνου στα 100 χρόνια, και το κλείνω με αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικώς, όχι ότι δίνουμε σημασία στα υπόλοιπα ή τα φετινά, γιατί δεν μας αρέσουν, ενώ η ΙΤΑ δεν μας αρέσει, να συζητήσουμε λεπτομερώς την συμφωνία, τη συνδίκη της Λοζάνης, κύριε Φαντή, πάντως. Θα είναι 100 χρόνια από τη συνδίκη της Λοζάνης και 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο να συζητήσουμε στο εσωτερικό, αλλά να στείλουμε, να συζητήσουμε το τι εκπροσωπεί η συνδίκη της Λοζάνης και αποσκοπώντας ένα διεθνές ακροατήριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, κύριε, η διεθνοποίηση της συζήτησης είναι, νομίζω, εκ των όνων κάνε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλημέρα σας.